Ήταν εκρηκτική η αστάθεια που είχαμε χτες στην περιοχή της Αττικής. Ευτυχώς δεν κράτησε πολύ και δεν είχαμε και ανατροφοδοτήσεις από πίσω. Γιατί πολλές φορές. Θέλω πρωτού πεις αναλυτικά τον καιρό να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο είχαμε αυτά τα φαινόμενα βόρεια και ανατολικά και όχι στο κέντρο και δυτικά. Ακριβώς. Γιατί αυτά εδώ τα καταγγελτοφόρα νέφη, όπως μπορεί να δεις τώρα, σχηματίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους. Γιατί εκεί πέρα αρχίζει και θερμαίνεται πρώτα η επιφάνεια. Όταν λοιπόν έχουμε έντονη αστάθεια, ανεβαίνει αυτό το ρεύμα αέρα προς τα επάνω, επειδή συναντάει πολύ ψυχρότερη ατμόσφαιρα. Αυτή την ψυχρή λίμνη, αν διαβάσατε και στο διαδίκτυο που έχει κυκλοφορήσει, η ψυχρή λίμνη που καλύπτει μεγάλο τμήμα του Βαλκανίου βέβαια και της χώρας μας, δημιουργεί έντονη θερμοκρασιακή διαφορά και έτσι λοιπόν δημιουργούνται αυτά τα καταγετοφόρα σύννεφα. Και μέσα εδώ βέβαια έχουμε και χαλάζι, επειδή τα υδροσταγονίδια ανεβαίνουν σε πολύ μεγάλα υψόμετρα, άρα λοιπόν παγώνουν και δημιουργούνται και έντονες ηλεκτρικές εκενώσεις ή κεραυνοί. Όταν έχουμε δηλαδή χαλαζόγκους μέσα στο καταγγελτοφόρο νέφος, δημιουργείται έντονο ηλεκτρικό φορτίο και δημιουργούνται και κεραμίδες. Για πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι μας περιμένει σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε και την εξέλιξη. Βλέπετε λοιπόν ότι και σήμερα θα είναι μια ημέρα αστάθειας. Έχουμε ήδη κάποια φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο προς τα ανατολικά τμήματα τώρα νωρίς το πρωί. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι απόγευμα, θα αναπτυχθούν και πάλι σύννεφα αστάθειας, όπως είδατε προηγουμένως αντίστοιχης έτσι εικόνας, και θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά ανατολικά και νότια επιρροτικά τμήματα. Φαινόμενα που μπορούν να κρατούν για μικρόχρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα, να συνοδεύονται από μεγάλες δραχτυλότητες φαινομένων, έντονους κεραυνούς, ακόμα και χαλάζι. Δείχνουμε έτσι λοιπόν μια προσοχή. Οι βοριάδες μέσα στο Ιόνιο θα προσεγγίζουν τα 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ και είναι και ο λόγος που κυρίως στα δυτικά επιρροτικά τμήματα δεν θα έχουμε αυτά τα έντονα φαινόμενα αστάθειας, γιατί αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος θα εμποδίσει να αναπτυχθεί η αστάθεια. Από την άλλη όμως πλευρά, βλέπετε ότι μέσα στο Αιγαίο, ιδιαίτερα προς τα δυτικά νοτιοδυτικά τμήματα, θα μπει ένα νότιο ρεύμα προς το απόγευμα με μέτριες εντάσεις. Η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Κρύο βέβαια τη νύχτα και νωρίς το πρωί, είμαστε κοντά στους 8 με 12 σε αρκετό τμήμα της υπηρετικής χώρας. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Η σημερινή ημέρα και εδώ θα έχουμε πάλι ανάπτυξη αστάθειας προς το απόγευμα, όμως εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε τα έντονα φαινόμενα που είχαμε χτες. Αν βγουν κάποια φαινόμενα, αυτά θα είναι κυρίως προς τα βόρεια βόρειο-ανατολικά τμήματα, πολύ γενικά μικρής διάρκειας και πιο τοπικού χαρακτήρα. Βροχές ή και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες, κυρίως γύρω από την Πεντέλη ή ίσως και γύρω από τον Ημιτό για λίγο. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις κυρίως στα ανατολικά τμήματα θα μπει και η θαλάσσια αύρα προς το απόγευμα, ιδιαίτερα προς την πλευρά του Σαρονίκου και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και εδώ γενικά περιμένουμε αστάθεια μεσημέρι-απόγευμα με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Εδώ το βορειαδάκι θα προσεγγίζει τα 4 τοπικά και 5 μποφόρ θαλάσσια αύρα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα προς το απόγευμα και θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Να δούμε και την αυριανή μέρα που θα έχουμε πάλι έναν άστατο καιρό πάλι μεσημέρι απόγευμα και κλείνουμε λοιπόν με την τελευταία μας κάρτα όπου όπως θα δείτε έρχεται μια θερμή αέρια μάζα από τις ακτές Βόρειας Αφρικής. Από την Πέμπτη κυρίως βέβαια κάτω Σαββατοκύριακο αναφερόμαστε, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχουμε όμως και κάποιες αραιές συνεβιές που ίσως δώσουν πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά.